Κύριε Καζακόπουλε, καταρχάς να σας δώσουμε συγχαρητήρια. Μεγάλη νίκη με 0-1, νίκη η οποία σας χρήζει πρωταθλητές εδώ μέσα στη Μελιγού, στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής. Σε μια χρονιά την οποία, χωρίς να θέλω να βάλω καμία λέξη εγώ, θα θέλαμε εσείς να μας την περιγράψετε, να μας την αναλύσετε και επιπροσθέτως να μπούμε και σε τεχνικά ζητήματα για τον αγώνα αμέσως μετά. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να πω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για το Λεωνίδιο, για το χωριό μας και για όλο τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει σήμερα. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας, όπως και εμένα. Αλλά πάνω απ' όλα βάζουμε την υγεία. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το πρωτάθλημα στα δύο παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά την προηγούμενη εβδομάδα στο Λεωνίδιο. Και λιγάκι παραπάνω στον Τάκη τον Κατή, που είναι η σημαία της ομάδας μας και δεν ήταν σήμερα κοντά μας, παρότι περίμενα αυτό το μάτς πολύ. Αλλά νομίζω ότι τον κάναμε χαρούμενο και θα το περιμένουμε κοντά μας. Τώρα, πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένο στο Λεωνίδιο. Από την πρώτη μέρα που πήγα, ο πρόεδρος και η διοίκηση είναι πολύ κοντά μου. Μ' άφησαν να κάνω τη δουλειά που ήθελα. Είμαι χαρούμενος που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και θα χαρώ σήμερα μαζί τους στην επικράτηση αυτή. Είναι μια χρονιά στην οποία το Λεωνίδιο από την πρώτη αγωνιστική μέχρι και σε αυτό το παιχνίδι που ουσιαστικά χρήζεστε πρωταθλητές, διέπεται από τη σταθερότητά του. Μια εικόνα πολύ σοβαρή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα με ένα πολύ ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Το είδαμε και σήμερα στο συγκεκριμένο ντέρμπι, το οποίο παρά τις δυσκολίες το διαχειριστήκατε όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και πνευματικά, νομίζω, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω στα ντέρμπι το πάθος και πόσο είσαι έτοιμος πνευματικά παίζει σημαντικό ρόλο. Και να σου πω συγχαρητήρια για τα άρθρα που έχεις κάνει κατά καιρούς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ εύστοχα για την ομάδα μου. Και μπράβο για τη δουλειά που κάνετε στο Arcadia Portal. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντάς σας ότι γίνεστε ο νεότερος προπονητής στα 33 σας χρόνια που κατακτά πρωτάθλημα με ομάδα στην Αλφα Αρκαδίας ως τεχνικός. Και αυτό νομίζω έχει τη δική του αξία και τη δική του σημασία, γιατί μας συστηθήκατε με ένα δικό σας ποδοσφαιρικό μοντέλο, το οποίο πλέον μπορούμε να πούμε ότι αποκτά σάρκα και οστά στο Λεωνίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύω πολύ, μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν έφυγα από την Αθήνα τόσο εύκολα για να έρθω εδώ, να έρθω στο Λεωνίδιο, να αφήσω τους δικούς μου ανθρώπους. Αλλά πραγματικά τα πράγματα ήρθαν πολύ καλά, είναι πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος εκεί και χαίρομαι που σας αρέσει και εσάς. Αναφορικά με το σημερινό αγώνα, η ομάδα με όπλο της την άμυνα που την έχει οδηγήσει σε όλο το πρωτάθλημα. Και όταν μιλάμε για άμυνα, δεν μιλάμε για ταμπούρι, αλλά για μια πολύ ενεργητική άμυνα με ποδοσφαιριστές να τρέχουν πρώτοι στην μπάλα. Κλείσατε χώρους, περιορίσατε την ανάπτυξη του Ερμή, βρήκατε γκολ στην αντεπίθεση και αυτό σας χρήζει πρωταθλητές. Κρατήσατε για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι το 0, καλύτερη άμυνα της Πελοποννήσου. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, επαναλήθηκε το ίδιο έργο και εδώ. Θα θέλαμε για τον αγώνα μια τοποθέτηση. Εντάξει, νομίζω ήμασταν πολύ συμπαγή σαν ομάδα, ήταν κοντά οι γραμμές μας. Δεν επιτρέψαμε καθόλου στον αντίπαλο να βγει στην επιθετική μετάβαση, γιατί έχει ποιοτικού παίκτες όπως είναι ο Σαραντόπουλος, που είναι εκπληκτικός στο ένας με έναν. Και δύο παίκτες να είναι πάνω του, πραγματικά είναι καλός. Νομίζω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, έκανα κάποιες φάσεις και με λίγο, αλλά νομίζω και εμείς μπορούσαμε να είχαμε βάλει δεύτερο γκολ σε πολλές επιθετικές μεταβάσεις δικές μας που δεν σταθήκαμε τυχεροί. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές μου. Η άμυνά μας ξεκινάει από την επίθεση, από τον πρώτο παίκτη της επίθεσης και οφείλεται σε όλους τους παίκτες αυτή η επιτυχία των 7 γκολ μέχρι τώρα. Coach, κλείνοντας, προφανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το αναφέρουμε αυτό, γιατί είναι μια μέρα χαράς, μια μέρα που θα πανηγυρίσετε τους κόπους σας και τη δουλειά που έχετε ρίξει στο Λεωνίδιο, αλλά ακολουθούν μπαράζ. Τα μπαράζ είναι μια διαδικασία πολύ ιδιαίτερη, πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με πρωταθλητές όμορων νομών, με πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, που στοχεύει το Λεωνίδιο. Τι να περιμένουμε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες ομάδας από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, όταν ήρθα, ο στόχος ήταν μια καλή πορεία. Το Λεωνίδιο χτίζει από τις ακαδημίες του, παράγει παιδιά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για το αρκαδικό ποδόσφαιρο αυτό που κάνει το Άστρος και το Λεωνίδιο να το κάνουν και άλλες ομάδες. Για να παράξουν παιδιά, να γίνει το αρκαδικό ποδόσφαιρο ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Νομίζω φέτος ότι οι 6-7 ομάδες ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Παρότι ήταν από την Αθήνα, ήταν ανταγωνιστικές αρκετές ομάδες στην Αλφα Αρκαδίας φέτος, έτσι όπως το είδα εγώ το πρωτάθλημα. Οπότε στα μπαράστα πάμε να τα ευχαριστηθούμε. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε, αλλά με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, με την ίδια όρεξη θα δουλέψουμε να πάμε να εκπροσωπήσουμε την Αρκαδία όσο καλύτερα μπορούμε.